Ναι, κύριε Πρόεδρε, μ' ακούτε? Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, το Σάββατο το πρωί συνέβη και στην Άνω Νέα Σμύρνη μια εγκληματική ενέργεια ενάντια στο πράσινο, ως δίθεν κλάδεμα. Στις 9 η ώρα το πρωί άκουσα ηλεκτρικά πριόνια κάτω από την πόρτα μου και βγήκα και είδα την Ολάνκου στην Νερατζιά, μέσα στην Άνοιξη, επάνω έναν άνθρωπο να κατακρεουργεί το δέντρο. Μη γνωρίζοντας ποιος είναι, καθώς δεν έφερα διακριτικά του δημοτικού υπαλλήλου, εξοργισμένη ρωτάω ποιος είναι και γιατί το κάνει αυτό. Στη συνέχεια ήρθε και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του Πρασίνου. Ερωτώ λοιπόν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, με όλη την ηρεμία πλέον. Κύριε Κουκά, γνωρίζετε ότι σύμφωνα με την επιστημονική βιβλιογραφία δεν επιτρέπεται κανενός είδους κλάδεμα στην περίοδο ανθοφορίας στα εσπεριδοειδή, και αν αυτό συμβεί σε περίπτωση μόνο ασθένειας της ονομαζόμενης κορυφοξήρας, μόνο μέρος του φυλώματος μπορεί να κλαδεύεται το 20 έως 25 του συνόλου της κόμης του δέντρου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρχε κανένας τέτοιος λόγος κλαδέματος. Σε εποχές που οι παλαιότεροι κλάδευαν αυτά τα δέντρα με σεβασμό και τα άγγιζαν με ευαισθησία και αγάπη και φροντίδα, προχθές παρακολουθήσαμε ένα βίο αποκεφαλισμό. Ένα βίο αποκεφαλισμό της άνοιξης και των αρωμάτων της. Έχουμε κατ' επανάληψη αναφερθεί στη σημασία και στην αξία του αστικού πρασίνου, για την οποία αδιαφορείται εντελώς. Γαία, πυρί, μυχθήτο, δέντρο, καΐτο, ανάλογα με το πώς μας βολεύει και όποτε μας βολεύει, ανεξαρτήτως ευαισθησίας και χρόνου. Ενώ υπάρχουν δήμοι στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα τελευταία, που καλλιεργούν επί τούτου ανθοφόρα δέντρα για τη διευκόλυνση της ζωής των μελισσών, που είναι ένα είδος που αρχίζει να βάλεται και είναι υποεξαφάνιση λόγω ρήπανσης και καυσαερίου. Και φυσικά, αν χαθούν οι μέλισσες, χάνεται ολόκληρη ζωή. Όποιος δεν το ξέρει, ας το ψάξει να το μάθει καλά. Ζούμε σε μια εποχή κορονοϊού, εγκλεισμού και μεγάλης δυσκολίας της πόλης. Η ανθοφορία και το άρωμα των λουλουδιών έχει αποδειχτεί ότι συντελεί στην αναβάθμιση της ψυχικής υγείας των ανθρώπων. Και το τελευταίο φυλλαράκι πρασίνου στις πόλεις πρέπει να προστατεύεται. Πόσο μάλλον δέντρα τέτοια σαν αυτό που κόψαν προχθές στις εσχατιές της πόλης, στην Άνω Νέα Σμύρνη, στη Διγενεία Κρήτα, που συμβάλλουν στην ελάχιστη αναβάθμιση της αισθητικής στην πόλη και στη διατήρηση της ίδιας μας της ζωής. Όλο αυτό που συνέβηκε το Σάββατο δείχνει πολιτική ανικανότητα διαχείρισης των θεμάτων του περιβάλλοντος. Και κανένα σχεδιασμό για το πράσινο στην πόλη, επί της ουσίας παρά μόνο φρουφρού και αρώματα. Πείτε μου λοιπόν, μέσα από ποιο σχεδιασμό έγινε αυτό το εγκληματικό, τερατώδες κλάδεμα των εραντιών της Διγενεία Κρήτα? Διαφορετικά, οθούμε στο να πιστέψω ότι υπήρξε στοχευμένη πρόθεση. Πρόθεση με σκοπό την πλήξη της ευαισθησίας μου για τα θέματα του πρασίνου και την αγάπη μου για τα δέντρα. Στοχοποιούμε προσωπικά, αλλά σας δηλώνω ούτε εκβιάζομαι ούτε απειλούμε. Ψάξτε εκβιασμένες και εκβιασμένους στην παράταξή σας. Με όση φωνή μου μένει λοιπόν, θα διεκδικώ την υπεράσπιση των θεμάτων του πρασίνου, των θεμάτων του περιβάλλοντος που κινδυνεύει και μαζί με αυτό κινδυνεύει η ολόκληρη γη, ολόκληρος ο πλανήτης. Σε λίγο θα κληθούμε να υπογράψουμε το σύμφωνο των Δημάρχων, για το οποίο πρωτοστάτησα και είμαι περήφανη γι' αυτό και το έφερα το 2009 πρώτη εγώ, με δική μου πρωτοβουλία, και το προχωρήσαμε μέχρι εκεί που δεν ξέρω τι το κάνατε μετά όταν κάποιοι άλλοι ανέλαβαν. Θα το κουβεντιάσουμε σε λίγο αυτό όταν έρθει η σειρά του. Λοιπόν, τέτοια θέματα όταν από τη μια πλευρά υπογράφουμε σύμφωνα των Δημάρχων για τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακος, για τη μείωση των ρήπων, για την κλιματική αλλαγή, δεν μπορεί να κλαδεύεται και να κουτσουρεύεται, κύριε Κουκά, κατά αυτόν τον τρόπο, τον απέσιο, τον απαράδεκτο, τα δέντρα της πόλης. Εκπέμπω σως. Πρόεδρε, τελειώσατε, κύριε. Μισό λεπτά, κύριε Κουκά, πριν απαντήσετε. Ναι. Εγώ θα συμφωνήσω ότι αν χαθεί το μέλι,
Χαθήκαμε. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Απαντήστε, κύριε Κουκά. Μάλιστα. Το Σάββατο, αγαπητοί συνάδελφοι, με ειδοποίησε ο κύριος Κουτελάκης και μου λέει πήγαινε αν μπορεί στη Διγενεία Κρήτα γιατί γίνονται κάποιες φασαρίες. Ξεκίνησα και πήγα στη Διγενεία Κρήτα. Βέβαια, εγώ περίμενα, όπως μου είπε ο κύριος Κουτελάκης, ότι είχαν εξαγριωθεί κάτοικοι για τα κλαδέματα. Δυστυχώς δεν είδα τους κατοίκους να φωνάζουν, αλλά είδα μία κυρία Γαλανοπούλου, έξαλλη, και όπως μου κατήγγειλαν οι εργαζόμενοι, τους εξύβρισε χυδαία. Λέξεις τις οποίες δεν μπορώ να μεταφέρω. Ξέρεστε, να μην με διακόψεις όπως δεν σε διέκοψα κι εγώ. Θα κάτσεις εκεί να ακούς. Τελεία και παύλα. Μίλησα με κατοίκους. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Και μάλιστα επειδή έπιασα συζήτηση με τους κατοίκους, η έξαλλη κυρία Γαλανοπούλου ήρθε και τα έβαλε με τους κατοίκους. Και μάλιστα ζήτησε και τα ονόματά τους. Και τις απάντησαν, τι είσαι, ασφάλεια που θα μας ζητάς τα ονόματα. Από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που έπρεπε να κάνω, ήρθα σε επαφή με τον πρόεδρο των εργαζομένων, ο οποίος ήρθε σε επαφή και ενημερώθηκε από τους εργαζόμενους. Είσαστε εκτός θέματος, δεν μου απαντάτε στο θέμα που ρώτησα. Είσαστε εκτός θέματος. Σιγά σιγά. Δεν μου απαντάτε και ποιο σχεδιασμό, γιατί με ποιο σχεδιασμό έγινε αυτό το κούρεμα. Πανικός γιατί σε πιάνει. Με περίμενε. Περίμενε, μη σε πιάνει πανικός. Για να επανέλθω σε αυτό που λέει η κυρία Γαλανοπούλου, εμείς πήγαμε στην Ακρίτα Διγενή, επειδή μας είπαν κάτοικοι να πάμε να κλαδέψουμε τα δέντρα. Όπως το κάνουμε κάθε μέρα. Αυτό. Εντάξει, είναι ρατζιές για να μαθαίνουμε. Γιατί και εγώ ρωτάω. Εντάξει. Μετά το μεγάλο αυτό φαγετό που είχε πέσει, ξεκινήσαμε μια εβδομάδα αργότερα. Το κλάδεμα το γίνεται μέχρι τέλος Μαΐου. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν παθαίνουν τίποτα οι νερατζίες. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Μόνο η κυρία Γαλανοπούλου το δημιούργησε εκεί. Οι κάτοικοι μάλιστα είχαν μείνει άναυδοι οι άνθρωποι με το να ακούνε αυτά τα λόγια που έλεγε. Εγώ σε ήρεμη, επειδή έχω καλή διάθεση, όπως πήρα τον κύριο Κουτελάκη και μπορεί να το επιβεβαιώσει, να συναντηθούμε στο γραφείο να δούμε τι γίνεται μαζί με τον πρόεδρο των εργαζομένων. Συζητήσαμε ήρεμα, είδαμε τι είχε γίνει. Εντάξει, αναφέρονται ότι δεν κόπηκαν σωστά. Είναι μια άποψη. Δεν μπορώ να μην τη δεχτώ. Είναι μια άποψη αυτή. Υπάρχει και η άλλη άποψη. Αλλά όχι ότι προχωρήσαμε για την κυρία όχι. Γιατί βάλαμε στο μάτι την κυρία Γαλανοπούλου. Αν είναι δυνατόν τώρα να λέγονται αυτά τα πράγματα. Δεν είναι. Εντάξει. Γιατί κόψατε τότε τα δέντρα, δεν μου απαντήσατε. Δεν μου απαντήσατε. Σας απάντησα και εκείνη την ημέρα. Καταγγελίες κατοίκων που δεν υπάρχουν. Πάντα σε έξαλλη κατάσταση και δεν μπορείτε να μιλήσετε ήρεμα, όπως είπανε και οι κάτοικοι, ότι δεν ξέρετε να μιλάτε ήρεμα. Δυστυχώς, δυστυχώς κάνετε το δίκιο. Όταν ήταν δήμαρχος ο Κουτελάκης, η συγκεκριμένη νεραντζιά έπαθε από βαρβακίνηση και έσκυψε ο ίδιος και την χάρισε και 20 χρόνια την ανατρέπω. 20 χρόνια. Καταλάβατε, εσείς η κυρία Γαλανοπούλου, μία συγγνώμη προς τους εργαζόμενους μπορούσατε να τη δώσετε. Αλλά δεν έχετε το πολιτικό στήριο. Λοιπόν, το λόγο τώρα έχει ο κύριος Κιουλάνης, για ερώτηση και τοποθέτηση. Τον ακούμε.